μην κάνεις έτσι. Κοίτα τη θετική πλευρά, Αλφονσίτο. Κοίτα τη θετική μεριά. Κοίτα τις βλακίες που μου λες. Πώς θα το κοιτάξουν τη θετική μεριά, αφού θα βγω στην τηλεόραση υπογράφοντας για λογαριασμό της 25ης Μαΐου. Μα είσαι βλαμμένος, βλαμμένος, ποια θετική μεριά. Δεν είναι ωραία να βγεις στην τηλεόραση. Έλα, παραδέξου το, Αλφονσίτο. Σε παρακαλώ, μην λες βλακίες. Όχι με αυτόν τον τρόπο τριγυρισμένος από τους ατρόμητους που από πάνω να φωνάζουν κατρουλί, κατρουλί, κατρουλί. Αν δεν αντέχεις το κατρουλί, θα τα κάνεις πάντως σου. Αστεία, Αλφονσίτο, ευτυχία, ευτυχία, ευτυχία. Για αστεία είμαι εγώ, για αστεία. Πες μου, τι κάνω εγώ τώρα, τι κάνω. Σε τι να με τον φιεστώ. Γεια σου, κατρουλί! Μη με λες κατρουλί, μικρούλι! Μη με λες κατρουλί! Κανείς αυτό σπίτι δεν θα με πει κατρουλί! Και επιπλέον, εσύ το ήξερες, το ήξερες, έτσι δεν είναι! Τι πράγμα! Πώς τι πράγμα! Η παγίδα που μέσα είναι η ατρόμητη, την ήξερες εσύ, έτσι! Φτάνει, μπαμπά! Μη μιλάς, Ελίνα, μη μιλάς! Γιατί όχι! Άκουσέ με λοιπόν, και εγώ το ήξερα αυτό! Πώς! Ναι! Εγώ θέλω να είμαι ατρόμητη! Και αυτό που δεν θα ανεχτώ είναι το να είσαι εχθρός μας! Δεν καταλαβαίνεις τίποτα, μα τίποτα σε αυτή τη ζωή. Δεν καταλαβαίνεις τίποτα σε μικρή. Και βέβαια καταλαβαίνω. Καταλαβαίνω ότι είσαι πολύ θυμωμένος. Το ξέρω αυτό. Το μόνο όμως που σκέφτομαι είναι ότι μια μέρα θα καταλάβεις πως με το μίσος δεν θα καταφέρεις τίποτα. Άστον, άστον, Ειρήνα. Δεν θα καταφέρω. Και βέβαια θα καταφέρω. Θα καταφέρω να διαλύσω τους ατρόμητους. Και τότε θα δεις τι θα γίνει. Θα πάτε. Ελπίζω να μην σε είδε στο γυαλί ο βουλευτής Αλφονσίτο για θα σου κόψει τα πόδια σου, έτσι. Αχρούντι. Αχρούντι, τι έπαθα, μέρα βουλευτής, τι κάνω. Πες μου, σε τι να μεταφιαστώ, πες μου τι να κάνω, πες μου. Πες του πώς δεν ήσουν εσύ. Όχι, όχι. Πως ήταν ο δίδυμος αδερφός, Αλφονσίτο. Ή ένας κλόουν. Μα τι κλόουν, τι κλόουν, τι να κάνω, τι έχω πάθει, Θεέ μου, τι κάνω, σε παρακαλώ. Άντε, άνοιξε, άνοιξε. Εγώ. Ναι. Δάσκαλε. Τι. Τηλεγράφημα για σένα. Πάρε. Μη μου πεις πώς. Άνοιξε το. Τι λέει, πες μας! Με έδιωξε! Όχι! Ο βουλευτής Καρόντα με έδιωξε! Και όχι μόνο σε έδιωξε, δάσκαλε, αλλά έγινε και μια τραγωδία! Είναι καταστροφή αυτό που έγινε! Τι έγινε, τι! Ο θείος μου πούλησε την ομάδα! Σε ποιον! Δεν ξέρω, δεν το ξέρω! Την ομάδα. Ναι, ναι, Γκαστόν, την πούλησαν. Αυτό σημαίνει πως οι φωνιάδες έφυγαν. Όπως το ακούτε, οι φωνιάδες έφυγαν.
πρέπει να το γιορτάσουμε αυτό. Επιτέλους απαλλαγήκαμε από τους βρωμιάριδες. Αντίο πονιάδες, αντίο πονιάδες. Μια στιγμή. Ειρήνα, τι έπαθες, δεν χαίρεσαι? Οι φωνιάδες δεν υπάρχουν πια. Ναι, θαυμάσια, αλλά... Ωραία, σκέψου πως ο γέρος δεν θα είναι πια εχθρός μας. Ναι, αλλά ανησυχώ που θα μείνει χωρίς δουλειά τώρα. Πρέπει να αλλάξει ο μπαμπάς σου, δεν υπάρχει άλλη λύση. Πρέπει να κάνει μια καινούργια δουλειά. Θα καταλάβει επιτέλους πως και να μας κυνηγάει δεν καταφέρνει τίποτα. Έχεις δίκιο. Πολύ καλά που διαλύθηκαν οι φωνιάδες. Αντίο φωνιάδες, αντίο φωνιάδες, αντίο φωνιάδες, αντίο φωνιάδες. Τι πρέπει. Δεν θα μπορέσεις να το πιστέψεις. Τι πράγμα. Εξαφανίστηκαν οι φωνιάδες. Τι... Πώς εξαφανίστηκαν. Ναι, το λέω. Ο βουλευτής Καρόνια πούλησε τους φωνιάδες. Τι λες κιόλα, δεν ξέρω. Εσύ βλαμμένε, γιατί δεν αναλαμβάνεις εσύ αντί να χαλάς λεφτά σε βλακίες. Μα δεν μπορώ να κάνω τίποτα, Ντολίτα. Η ομάδα έχει πια νέο ιδιοκτήτη. Αυτό που με πειράζει εμένα είναι η χαρά που θα κάνουν οι ατρόμητοι όταν θα το μάθουν αυτό. Αν δεν το είπε ήδη ο Χέντι. Όχι, κάτι πρέπει να κάνουμε. Δεν μπορούμε να μείνουμε με σταυρωμένα τα χέρια. Να δω. Ποιος είναι το νέο αφεντικό της Λέσχης? Δεν ξέρω. Πήγε ένας τύπος, έριξε τα λεφτά μετρητά και έφυγε. Και έφυγε, και έφυγε. Το λες έτσι, σαν να μη σε ένιωσε καθόλου άχρηστα. Δεν χτυπάς. Όποιο σημειωμένος είμαι εγώ, γιατί δεν θα μπορέσω να εκπληρώσω τον ήρωό μου να γίνω γκολτζής. Το βρήκα. Θα πάω να γραφτώ στους ατρόμητους. Εντάξει, άντε και ρώτα το Λουτσέρο. Δεν ξέρω αν θα σε δεχτεί. Πες του πως θες να παίξουμε τους ατρόμητους. Ναι, το Λουτσέρο, ευχαριστώ για τη συμβουλή, δάσκαλε. Παρακαλώ, η Ντόλη έχει δίκιο. Πρέπει να μάθουμε ποιο είναι το νέο αφεντικό της ομάδας. Κάποιο τρόπο θα βρω για να συνεργαστώ με αυτόν τον τύπο. Γεια σας. Γεια. Τα μάθατε? Για τους φωνιάδες, ναι. Μας τα είπαν τα παιδιά. Υπέροχα, ε! Ναι, αλλά... Εντάξει. Ας ελπίσουμε πως ο Αλφόνσο δεν θα κάνει πάλι τα ίδια. Λοιπόν, τέλος για σήμερα. Περίφημα! Γιατί? Γιατί έτσι θα έρθεις μαζί μου βόλτα. Ωραία, εντάξει, πάμε. Γεια. Yeah. Γεια σας. Νομίζω ότι τελικά θα τα φτιάξουν όλοι. Κι εμείς? Άκου, Χέντι. Άκουσε, Γιασμίν. Δεν ξέρω, ίσως να γίνομαι βαρετός, αλλά αφού τα περνάμε καλά, είμαστε πολύ φίλοι. Αυτό ακριβώς θέλω. Να συνεχίσουμε να είμαστε φίλοι. Εντάξει, τότε πες μου τα στα ίσια, γιατί δεν θέλεις να τα φτιάξεις μαζί μου? Τα είπαμε, Χέντι. Ναι, ξέρω πως τα είπαμε, αλλά δεν χωράει στο μυαλό μου γιατί δεν μου δίνει σημασία, γιατί μου κόβεις πάντα τη φόρα. Δεν το είπα ποτέ αυτό και δεν σου έκοψα ποτέ τη φόρα. Το αντίθετο. Ναι, βέβαια, εντάξει. Χέντι, ήμουνα πάντα καλή μαζί σου και σε βοήθησα σε όλα. Αλλά δεν θέλω να τα φτιάξουμε. Δεν θέλω να έχω αγόρι. Κόφτο σε παρακαλώ. Γιασμίν, ζήτα μου οτιδήποτε εκτός του να πάψω να σε σκέφτομαι. Ίσως να γίνομαι βαρετός, αλλά δεν μπορώ να πάψω να νιώθω διάφορα όταν είμαστε μαζί. Δεν μπορώ να πάψω να σε σκέφτομαι. Αν και δεν μου δίνει σημασία, είναι αναπόφευκτο. Έλα, κόκκι, μην κάνεις το μυστηριώδη. Δεν κάνω το μυστηριώδη. Αλλά δεν μπορώ να το πιστέψω ακόμη. Σήμερα στην Πόκα μου συνέβη κάτι σημαντικό. Και ήθελα να είσαι εσύ η πρώτη που θα το μάθει. Ωραία, τότε μίλα. Λοιπόν, είδες που σου είπα πως έπαιξα με τα δεύτερα της Πόκα? Ναι. Λοιπόν, με είδε ένας επιχειρηματίας. Και φαίνεται πως του άρεσα. Θέλει να με πάρει στην Ισπανία. Στην Ισπανία? Ναι. Το άρεσα, βλέπεις. Και θέλει να με αγοράσει. Εντάξει, τώρα θέλει να μιλήσει με τη μαμά μου. Εντάξει. Υποτίθεται πως θα έπρεπε να χαίρεσαι γι' αυτό, ε. Είναι καλό που κάποιος ενδιαφέρθηκε για σένα. Ναι, καλό. Αλλά όχι. Δεν θέλω να φύγω. Δεν μπορώ. Δεν φεύγω από εδώ. Σημαίνει κάτι, Ποκίτα? Όχι σε μένα, στο Χέντι. Τον απέρριψε και πάλι, Γιασμίν. Είναι χάλια. Αϊ, αϊ, αϊ. Ξέρεις γιατί συμβαίνει αυτό στο Χέντι? Γιατί? Από απειρία. Στο Χέντι λείπει πείρα. Και πώς το ξέρεις εσύ, μπαμπά? Τι πώς το ξέρω? Ο χερός τα ξέρει όλα, Ποκίτα. Τι μου λες?
Η Γιασμίν ξέρει πως αυτός πεθαίνει για αυτήν. Είναι λογικό λοιπόν. Το παίρνει επάνω της. Θέλεις? Ναι, ευχαριστώ. Έτσι είναι οι γυναίκες. Νομίζεις? Σίγουρα. Αλλά μην ανησυχείς εσύ, ηρέμησε. Έχω μια ιδέα για να βοηθήσω τον αδερφό σου. Πού είναι? Στο γυμναστήριο. Είναι κομμάτια. Μπαμπά, περίμενε. Θα έρθω κι εγώ. Μεγάλε άντρα και τρανέ. Κάνεις μπράτσα, ε. Έτσι μ' αρέσει. Μιλιάς για να πάρει θόρος. Πολύ μπράτσο θα κάνεις εσύ στο γυμναστήριο, ε! Άσε με! Πώς άσε με! Πώς θα σε αφήσουμε ακριβώς τώρα όταν μας χρειάζεσαι να σου δώσουμε ένα χεράκι! Έχεις πρόβλημα, έτσι δεν είναι? Ωραία! Εδώ είμαστε εμείς για να στολίσουμε! Τι του είπες, Μπόκα? Να, ό,τι είδα! Πως η Γιασμίνη σε απέρριψε και πάλι όπως πάντα! Εσύ ηρέμησε, μικρέ! Στη ζωή όλα έχουν τη λύση τους. Ναι, άκου τον μπαμπά. Έχει μια τέλεια ιδέα. Τι ιδέα? Δεν ξέρω, αλλά ο μπαμπάς έχει πάντα καταπληκτικές ιδέες, ε. Πιο πολύ από αυτό που κοίτα. Χέντι, ξέρεις πως εγώ είχα γραφείο συνοικεσίων? Άρχισες πάλι τα ψέματα, έτσι. Δηλαδή με αποκαλείς ψεύτη? Εμένα? Μποκίτα, με αποκάλεσε ψεύτη. Μα πώς νομίζεις πως κατέκτησε ο άντρας της τη Βαλέρια Μάσα? Γιατί άκουσε εμένα. Ο Μιράντα επίσης ήρθε να με δει όταν ήθελε να κατακτήσει τυχημένες. Γι' αυτό την παντρεύτηκε κιόλας. Ναι, και δες πως κατέληξε χάλια. Εντάξει, ναι, γιατί μετά ήρθε να με δει ο άλλος, ο Φλόρες. Εγώ ήμουν επαγγελματίας. Τον συμβούλεψα κατάλληλα αυτό και την κέρδισε. Α! Αυτό θέλω, χαζέ, να σε βλέπω να γελάς. Γιατί δεν γελάς κι άλλο, γιατί? Αφού έχεις ένα τόσο όμορφο γέλιο. Αυτό που θέλουμε εμείς είναι να μην στενοχωριέσαι για αυτή τη μικρή. Ξέχνα την. Εδώ έχεις τον αισθηματικό συμβουλάτορα νούμερο 1. Η Γιασμίν τελικά θα λιώνει για σένα. Όχι, όχι. Τι πας να κάνεις? Εσύ θα κλείσεις το στόμα σου. Μποκίτα, πρέπει να βοηθήσουμε τον αδερφό σου. Όχι, όχι, άσε, άσε. Τι, δεν εμπιστεύεσαι την οικογένειά σου? Οικογένειά του? Ω, γεια σου, Βίκτορ, τι κάνεις εκεί? Βοηθάω το χέντι. Θα το δώσουμε στη Γιασμίν. Επειδή ευκαιρία, γυναίκα, θα πρέπει να ξέρεις εσύ. Πώς γράφεται το Γιασμίν, με γιώτα ή με ήττα? Βίκτορ, γράφεται με ήττα βέβαια. Είσαι σίγουρη γι' αυτό? Μα με περνάς από εξετάσεις τώρα, Βίκτορ. Όχι, εντάξει. Για χαρά σας, γεια. Γεια. Γεια σου, Τόνι. Γεια, τελικά πως είσαι καλά. Κύριε Τόνι, κοίτα, ήρθες την ώρα, γυναίκα. Θα με σώσεις, κύριε Τόνι. Φυσικά. Πώς γράφεται η Γιασμίν? Εννοείς δηλαδή τη μικρούλα μου? Ναι. Ωραία. Κοίτα, πρώτα δεν λέγεται Γιασμίν, αλλά λέγεται Γιασμίν. Και δεύτερον λιγόμυαλε, γιατί ρωτάς για το όνομα της μικρούλας μου? Συγγνώμη, το λιγόμυαλε με όλο το σεβασμό ήταν από ευγένεια, κύριε Βίκτορ, έτσι. Α, γιατί κάνω τη λίστα με τα παιδιά και ήθελα να το ξέρω γι' αυτό. Αυτό μου αρέσει. Λοιπόν, Γιασμίν γράφεται με γιώτα. Τι βάψαμε? Γιατί, Βίκτορ? Γιατί τα έκανα όλα λάθος, γυναίκα. Κοίτα! Παιδιά, παιδιά, όχι μόνο γκολ, παίξτε, αλλάξτε θέσεις, ξεμαρκαριστείτε, συνέχεια σε κίνηση και πάσαμε τη μία, παιδιά, πάμε, πάμε. Κύριε Λουτσέρο, ναι. Καλά πάει η ομάδα, ε! Ναι, καλά πάει, τώρα που ο Βάσκο άρχισε να καταλαβαίνει και ο Φελίπε σταμάτησε τις κλωτσιές. Ναι, ναι, και βλέπω πως κάθε μέρα παίζουν και πιο καλά. Ναι, ειλικρινά πάει πολύ καλά η ομάδα. Μακάρι το Σάββατο να έχουμε τύχει με τη Μαρτίν Φιέρο, γιατί αυτή είναι πάρα πολύ καλή ομάδα. Ναι, αλλά στην πρώτη αγωνιστική έχασαν από τις φωνιάδες. Όχι, όχι, δεν έχασαν, τους αφαίρεσαν τους βαθμούς και δεν είναι το ίδιο, τους αδίκησαν.
Είναι ανησυχείς κύριε Λουτσέρο, εμείς θα τους νικήσουμε. Η ομάδα είναι ένα φαινόμενο. Ναι, άκουσε, φαινόμενο. Φαινόμενο, πώς πήγε με τον επιχειρηματία? Α, αυτό ήθελα να σας πω. Τι τρέχει, υπάρχει πρόβλημα? Θέλει να με πάρει στην Ισπανία κύριε Λουτσέρο. Εμένα και κάτι άλλα παιδιά. Εσύ στην Ισπανία? Ναι, αλλά εγώ δεν θέλω να φύγω κύριε Λουτσέρο. Δεν θέλω να φύγω. Μα πώς δεν θέλει να μου μιλήσει? Μα εμπρός, ακούστε με, ακούστε με. Κατεβάστε τη φωνή λιγάκι. Μα του είπατε, του είπατε ποιος είμαι εγώ? Μα πόσο βουλευτής Καρόνι, μα πώς είμαι, βλάκας? Εμπρός. Μη σου πω. Γιατί πήρες τον βουλευτή Αλφοσίτο? Μα πώς γιατί τον πήρα? Γιατί θέλω να μάθω ποιο είναι το νέο αφεντικό των Φωνιάδων. Αλλά δεν θέλει να μ' ακούσει ο Καρόνια. Ποιο είναι το νέο αφεντικό, πες μου, ποιο είναι? Εντάξει, ηρέμησε. Ηρέμησε, και το τι εύκολα που το λες. Είμαι χωρίς δουλειά, έχω καταστραφεί. Είμαι τι ευκαιρία, θέλω να μου δανείς λεφτά. Για στάσου λιγάκι, για. Δεν έχει στάσου λιγάκι, δεν έχει, δεν έχω μία. Έμεινα πανί με πανί, άφραγκος. Έτσι, νεκρός, είναι νεκρός. Έλα! Ο Αλφόνσο Μασκούτη, όχι κύριε, όχι κύριε, τίποτα. Δεν έχω τον μισθό από τον βουλευτή Καρόνια τώρα. Και πρέπει να την πληρώσω εγώ. Πάντα εγώ. Αλφοσίτα, σκέφτηκα κάτι. Ποδόσφαιρο κακόνι, ποδοσφαιρική ομάδα και σε προσλαμβάνω. Θα σε πληρώνει η ομάδα, όχι εγώ όμως. Πολύ καλή ιδέα αυτή. Τώρα πες μου, πού θα έχουμε την έδρα? Εδώ, στον πρωτόροφο. Και εδώ κάτω, το γηπεδάκι. Με ξαφνιάζεις, Κακούνι. Με ξαφνιάζεις τελευταία, ωραία. Αρχίζουμε από το πρώτο. Το γηπεδάκι. Ω, το μισθό μου. Το όνειρο έγινε πραγματικότητα. Απολαύστε κάποιοι μου. Έλα, φέντε, πάμε. Προσέξτε παιδιά, προσέξτε τι κάνετε, αλλάξτε! Αλλάξτε με τη μία, άλλαξε ράτα με τη μία! Ωραία! Α, Χριστέ μου! Κάνεις, ένα εδώ. Τι πήγες να κάνεις? Δεν είδες τον γκολ που έβαλα? Όχι, εγώ είδα τι πήγες να κάνεις. Τι πήγες να κάνεις, άκουσε με. Είναι ωραίο να γιορτάζεις ένα γκολ, αλλά ο κανονισμός είναι κανονισμός, Βάσκο, κόφτο, Αχ, μα κύριε Λουτσέρο! Όχι, δεν... κύριε Λουτσέρο, τίποτα. Είδες τι κάνουν οι διαιτητές, είδες τι έπαθε ο μικρός Πόντσε στον τελευταίο αγώνα. Έβαλε ένα γκολ και έβγαλε τη φανέλα για να το γιορτάσει και τον απέβαλα. Ακριβώς, δεν θέλω να πάθεις και εσύ το ίδιο, γι' αυτό κόφτο, έτσι. Μην ανησυχείς, κύριε Λουτσέρο, μπορώ να βγάλω τη φανέλα χωρίς πρόβλημα. Δεν θα με αποβάλουν. Α, ναι, και γιατί? Κοίτα! Α, που να με πάρει! Άντε! Oh, 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 oh
κάνει μπάνιο τώρα. Ο Χέντι, πάει μισή ώρα που είναι εκεί μέσα. Και άλλο τόσο εσύ κτενίζεσαι μικρή. Ωραία, δεν μπορώ να βγω έτσι έξω. Ποιος παίζει ποδοσφαιράκι? Εγώ, έλα Ράτα, θα έρθεις? Ναι, έρχομαι. Ωραία, πάμε. 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 Τι έγινε Ράτα, πώς πάει? Για πες μου, σε ενοχλεί ακόμα το νεφρό σου? Όχι, τώρα με ενοχλεί άλλο πράγμα. Ο Σταλφόνσο δεν είναι ο πατέρας σου. Σου είπα πως δεν θέλω να ξαναμιλήσω γι' αυτό, Ράτα. Απάντησέ μου. Συγγνώμη, αλλά δεν θέλω. Δεν έχεις συγγνώμη, Χέντι, τα άκουσα όλα. Ως τον κύριο Βίκτορ και ο Μπόκα είναι η οικογένειά σου. Τι, ο Μπόκα είναι αδερφός σου? Όλε όλα, όλε όλα, όλε όλα. Πιο αριστερά, πιο δεξιά, εκεί πάει το τραπέζι. Αφήστε το, αφήστε το εκεί. Αφήστε το εκεί, είπα, άντε. Εντάξει, μη μου φωνάζεις, δεν είμαι κουφό. Σου φωνάζω γιατί έτσι μ' αρέσει. Σου φωνάζω γιατί είσαι βλαμμένος. Σου φωνάζω γιατί είσαι άχρηστος. Σου φωνάζω γιατί δεν μου φτάνουν οι βρισιές για να σε βρίσω. Γιατί μόνο εσύ θα μπορούσες να σκεφτείς να κάνεις ένα γήπεδο μέσα στο σαλόνι μου, ανόητε. Εντάξει, τι θέλεις, το έκανε και τον Αλφοσίτο, είναι λυπημένος. Και μου καίγεται δουλειά καρφί για τη λύπη του φίλου σου εμένα. Ευχαριστώ πολύ, Ντόλ, ευχαριστώ πολύ. Τώρα είμαι λυπημένος κι εγώ. Τι κρίμα, πώς ήθελα να γίνει ο πρόεδρος του κακόντι Football Club. Αγάπη μου, εσύ της μόνης λέσχης που θα μπορούσες να γίνεις πρόεδρος, ξέρεις ποια είναι? Η λέσχη των ηλιθίων. Ντολίτα, Ντολίτα, άκουσέ με. Πού είναι αυτή η λέσχη, Ντολίτα? Πού είναι αυτή η λέσχη? Έλα, αφήσε την, είναι μια στριμμένη γυναίκα σου μεγάλη, σε παρακαλώ. Τι όμορφο γήπεδο ήταν. Απαντάω εγώ. Πάλι εγώ. Εγώ είμαι εδώ. Εμπρός, ναι. Κακόντι Football Club. Τι, τι. Ναι, 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 ένα λεπτάκι παρακαλώ. Σας το δίνω αμέσως. Για σένα. Ποιος είναι? Δεν ξέρω, ένας παράξενος τύπος. Μοιάζει σαν να μιλάει μέσα από ένα ταξί, κάτι τέτοιο. Ω, σίγουρα δεν το γνωρίζω εγώ. Α, δεν ξέρω. Ω, οδηγώ ταξί, σίγουρα το γνωρίζω, δεν το γνωρίζω. Όχι, όχι, όχι. Δεν ρώτησε για μένα, ε. Για σένα, για μένα. Ακριβώς σήμερα. Εμπρός. Δεν είναι η φωνή που νόμιζα. Αλφόνσο Πασκούτη, ποιος είναι? Α. Ναι. Ποιος ήταν? Το νέο αφεντικό των Φωνιάδων. Θέλω να μιλήσει. Φαντάζομαι πως θα έχει γίνει ο Αλφόνσο. Είναι τρελός, ζωή χωρίς τους Φωνιάδες. Όχι, όχι, δεν είναι καθόλου τρελό αυτό, καθόλου. Γιατί νομίζετε πως η 25η είναι τόσα χρόνια στη γειτονιά, ε? Γιατί φαντάζεστε, να δω. Γιατί είναι μια τίμια και σοβαρή λέσχη. Αντίθετα για τη λέσχη των Φωνιάδων έχουν ακουστεί αρκετά. Εντάξει, παπά, μην μας βγάλεις λόγο τώρα. Προτείνω να κάνουμε μια πρόποση, γιατί απαλλαγήκαμε επιτέλους από αυτούς τους βρωμιάριδες. Μπράβο! Ας πιούμε. Εισηγείαν. Έφυγαν οι Φωνιάδες. Εισηγείαν. Εμένα πάντως θα μου λείψουν πολύ. Σε ποιους θα βάζω τώρα γκολ? Τι θα σου λείψουνε? Εγώ χαίρομαι γι' αυτό. Καπού να δεις εγώ. Α, επί μια ευκαιρία. Ξέρετε πως λένε τους Φωνιάδες? Όχι. Δεινόσαυρους. Γιατί? Γιατί? Ήταν μεγάλοι, τους φοβόταν όλος ο κόσμος, αλλά δεν υπάρχουν πλέον. Μα γιατί όχι? Γιατί όχι, Ρούντι, γιατί δεν θέλω. Μάσε με να σε συνοδεύσω, αφού δεν θα βγεις με καμιά γυναίκα. Θα πας να δεις τον νέο αφεντικό των Φωνιάδων. Ωραία, άσε με να έρθω μαζί. Όχι, θέλω να μιλήσει μαζί μου ιδιαίτερος, όχι και με τους δυο. Και τι να κάνω εντωμεταξύ εγώ? Εσύ, είναι πολύ εύκολο. Με περιμένεις καθισμένος εδώ και τελείως. Εντάξει, θα έρθω να σε βρω μετά. Σε περιμένω καθισμένος εδώ, έτσι. Δεν νομίζω, γιατί είσαι ήδη καθισμένος, είσαι πολύ κοντά. Δεν βράζει. Πολύ καλά, Πασκούλη. Είμαι ο Βιτράξε. Σε περιμένω. Το ξέχασα. Δώσε χαιρετίσματα στο σουβά. Σε ποιον? 1, 2, 3, 4 Ήταν απίθανο. Όχι και τόσο. Γιατί έχεις αντίρρηση εσύ? Θαύμα η χορογραφία. Ναι, αλλά πολύ μικρή. Ναι, μέχρι να βρούμε τα βήματα. Πάμε λοιπόν πάλι, κορίτσια, έτοιμες? Ναι, ναι. Γεια σας, τη νέα. Ποια είναι αυτή η χοντρή? Συγχώραμε, χρυσή μου. Κατά πρώτο λόγο, δεν είμαι καμιά χοντρή. Είμαι γεματούλα. Και κατά δεύτερο λόγο, για να μάθετε, είμαι μνηστή του Χέντι. Έχει ωραία μάτια,
αλλά είναι τυφλός. Να ερωτευτεί αυτή την αρκούδα. Τώρα το μάνα. Το πάνω τον άμυλο μετά το άλλο θα κερδίσουμε. Φούτε! Κασετίνες! Σακίδια! Τετράδια! Και σούπερ γραμμυταγή! Από τα καταστήματα Πλαίσιο! Στείλε το συνδυασμό με SMS στο 04-2040-101 ή μπείτε στο site. Μεγάλο διαγωνισμός! Το πάναμε και όλοι κερδίσαμε! Παιδιά! Ελάτε στο μαγικό κόσμο της Καλλιόκαλαντ! Όλε όλα! Όλε όλα! Εδώ. Ήρθα γιατί ο Χέντι μου είπε πως τον κατηγορήσετε πως έγραψε αυτό στα γράμματα των φανς. Αλλά για να το ξέρετε, αυτά τα γράμματα τα έγραψα όλα εγώ. Γιατί εγώ είμαι η πρόεδρος της λέσχης των φανς του μνηστήρα μου. Μα πώς του μνηστήρα σου? Α, δεν σας είπε? Δεν μου είπε ποτέ ότι είχε μία μνηστή. Α, βέβαια. Είναι γιατί ο θεσμός είναι μυστικός. Γιατί ο μπαμπάς μου είναι πολύ ζηλιάρης, βλέπεις, όπως ο δικός σου. Αλλά εγώ είμαι έξυπνη και τον κατάφερα. Ναι, βέβαια. Από τα μάτια φαίνεσαι. Πάσου, Γιασμίν! Νατσίτο, τι κάνεις? Τι νέα, τι κάνεις εδώ καθισμένος μόνος σου? Περιμένω τον Αλφασίτο. Και πού είναι? Εγώ, δεν με βλέπεις? Όχι. Τι? Ο δάσκαλος, πού είναι ο δάσκαλος? Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Και πότε θα έρθει? Δεν ξέρω, μου είπε να τον περιμένω καθισμένος εδώ. Και θες να μου κάνεις παρεούλα, Νατσίτο? Μα πώς δεν θα κάνω παρέα σε εσένα, Ρούντι? Αλλά κάνει κρύο και δεν είμαι καλά ντυμένος. Ας κάνουμε ένα πράγμα. Ναι. Να παίξουμε κάτι για να σκοτώσουμε την αυτό ώρα. Αυτό είναι. Να παίξουμε πέτρα, ψαλίδι, χαρτί. Ωραία. Ωραία. Πάμε. Πέτρα, ψαλίδι, χαρτί. Α, ισοπαλία. Πάμε πάλι. Πέτρα, ψαλίδι, χαρτί. Ένα μηδέν. Έλα και πάλι να κερδίσω εγώ. Πέτρα, ψαλίδι, χαρτί. Ισοπαλία και πάλι. Πέτρα, ψαλίδι, χαρτί. Α, 2-0. Δεν μπορείς να τα βάλεις μαζί μου. Δεν μπορείς. Ώστε είχες μνηστεί, έτσι. Τι? Ναι. Είσαι ένας ψεύτης. Όχι. Εσύ έρχεσαι συνέχεια ξοπίσω μου. Και έχεις και μνηστεί. Μα Στάσου, γιατί μου μιλάς? Είσαι κάλπικος, Χέντι. Πρώτα μου λες ένα πράγμα και μετά μου λες ένα άλλο. Θες να με τρελάνεις? Όχι, Γιασμίνα, άκουσέ με. Σου ζητώ να μ' ακούσεις. Δεν ακούω τίποτα. Γιατί βλέπω ότι είσαι ένας ψεύτης, Χέντι. Όχι, μα σταμάτα πια. Τη γνώρισα τη μνηστή σου. Την είδα. Όμως σου το ορκίζομαι πως δεν εγώ... Μην ορκίζεσαι καθόλου, Χέντι. Αν θέλεις να το κρατήσεις μυστικό, πες τη χαζούλα τη μνηστή σου να μην έρχεται στη λέσχη. Είναι στο γυμναστήριο με τα κορίτσια. Να δω. Μου φαίνεται πως ζηλεύεις, ε. Και σένα τι σε νοιάζει? Ζήλεψε, βέβαια! Ζήλεψε! Όμως, άκουσε με, ποια έβαλες να κάνει τη μνηστή μου? Τον αδερφό σου! Πώς σε λένε? Μαρία Μάρθα. Την παιδί με μικρή τραγουδάω μπολερίτο, αλλά όταν μεγαλώσω θα τραγουδάω μπολέρο. Ξέρεις να χορεύεις? Τι? Χορεύω πολύ πιο καλά από αυτή την Γιασμίν. Τι νομίζει, πως κουνώντας την ουρά της θα μου πάρει το μνηστήρα μου? Όχι, κάνει πολύ μεγάλο λάθος. Σε άκουσα, μικρή. Γιατί με προκαλείς έτσι? Αχ, όχι, εγώ δεν σε προκαλώ καθόλου. Εσύ με προκαλείς. Τι τρέχει? Ζηλεύεις επειδή σου πήρα τον Χέντι? Ω, λοιπόν, αγάπη μου. Ας το έδινε σημασία πριν. Δεν μου πήρες τίποτα εσύ. Ναι, βέβαια. Πώς να στον πάρω αφού δεν ήταν ποτέ δικό σου? Πάψε, λοιπόν. Όχι, δεν θα πάψω εγώ, μικρούλα. Τι ήθες να κάνεις εδώ, μικρή? Μπούκα! Ο κύριος Άτσε. Κάθισε. Εσύ θα δουλέψεις για μένα. Α, ναι. Και πόσο θα με πληρώσεις? Τίποτα. Εσύ θα δουλέψεις τζάμπα.
Μου κάνεις πλακίτσα, δεν γίνεται. Πού είδες πως εγώ θα δουλέψω τσάμπα? Με τι λες τώρα, πως θα με πλήρωσες? Πάψε Πασκούτη, αυτή είναι η όρη. Δεν μπορείς παρά να δουλέψεις για μένα. Α, ναι. Και γιατί? Γιατί αλλιώς θα σου θυμίσω μια ιστορία που δεν νομίζω να σ' αρέσει. Θυμάσαι που προσέλαβες το Λόρο Σούτη για να περάσει πάνω από το χέντι με τη μηχανή του? Τι λες? Μόκα, γιατί το έκανες αυτό? Γιατί είναι γελίος για αυτό? Μικρές, μ' αφήνετε μόνο με τη Γιασμίν. Σας παρακαλώ, ελάτε. Καλά, εντάξει. Κορίτσια, πάμε στο μπουφέ. Πάμε. Τι άλλο ψέμα θα μου πεις τώρα, ε? Όχι, όχι, δεν είναι κανένα ψέμα. Ο Χέντι το σκέφτηκε αυτό? Είναι χαζός. Και εσύ επίσης που τον βοηθάς. Σε αυτή την περίπτωση ο μόνος χαζός είμαι εγώ. Αυτός δεν έχει καμία σχέση. Όλα αυτά τα έκανα εγώ γιατί δεν θέλω να υποφέρει ο... Ο ποιος? Εντάξει. Θέλεις να σου πω την αλήθεια? Θα σου την πω. Ο Χέντι και εγώ είμαστε αδέρφια. Και πώς το ξέρεις εσύ αυτό το πράγμα? Α, ξέρω πολλά εγώ για σένα. Πιο πολλά από ό,τι φαντάζεσαι. Κι αν πω έστω μια λέξη μόνο θα πας φυλακή. Τουλάχιστον 10 χρόνια. Στη στενή, ε. Λορενσούτη. Είσαι ο Λορενσούτη. Γι' αυτό με πήρες τηλέφωνο. Γι' αυτό κρύβεις τη μούρη σου. Δεν πέθανες. Πιο σιγά. Μην είσαι ηλίθιος, Πασκούτη. Κοίτα, Λορενσούτη. Αν πάω εγώ μέσα θα πας και εσύ μαζί μου. Σου λέω πως με τον Αλφόνσο Πασκούτη δεν παίζουν. Δεν είμαι κανένας βλαμμένος. Πόσο λάθος κάνεις, Πασκούτη. Πόσο λάθος κάνεις. Δεν είμαι ο Λορενσούτη. Α, όχι. Και γιατί κρύβεις τα μούτρα σου τότε? Σοβαρά. Θέλεις να μάθεις ποιος είμαι? Εσύ! Όλε όλα, όλε όλα, όλε όλα. Ατρόπιτη! Όλε όλα, όλε όλα, όλε όλα. Ατρόπιτη! Αν συναντήσεις ρόμου, σου αγκαλιά να φλάμει ο μάτος. Είμαστε εμείς, είμαστε εμείς, είμαστε οι πρώτοι.